πολύ καλησπέρα σας φίλοι μου. Θα σκοτωθούμε στα βράχια. Έχουμε έρθει για ψαρεματάκι σε ένα από τα καλά μέρη του Γιάννη, του κρυψίνου του Γιάννη. Εδώ, μη γελάς, Σε βρήκα. Και μας έχει φέρει εδώ σε κάτι βράχια να ψαρέψουμε. Αντρικά, ναι. Έχουμε φέρει και το φίλο μας τον Γιώργο, μπας και βγάλουμε κανένα ψάρι, γιατί δεν ψαρεύει εδώ πέρα ο κύριος. Γιατί εμείς δεν... Ναι. Ταπεινά, έτσι, ίσα να περάσει η ώρα. Ακριβώς. Και έχουμε ρίξει εδώ τα καλαμάκια μας. Να δούμε τι θα γίνει. Οπ, μόλις συμπάει. Για να δούμε τι θα δούμε. Θα βγάλουμε κανένα ψαράκι. Θα το δούμε. Κάτι κάνει. Σε μισή ωρίτσα φεύγουμε, να ξέρεις. Ψάρι και σκάλωμα. Παραώ. Τι έγινε, Τζονάκο? Βάρη. Ξύπνησες? Θα ψαρέψεις? Δεν ψαρεύω. Όχι. Έχουμε κάνει 20 αλλαγές. Έχουν χτυπήσει 30 ψάρια. Βαριέσαι να ψαρέψεις, βαριέσαι να τραβήξεις βίντεο για τα παιδιά εδώ πέρα που σε κοιτάνε. Δεν θα ίδια παραμύθια κάθε φορά. Δεν νομίζω, φίλε μου. Αστεριά. Μουγκρί. Βάρη είναι. Για να δούμε. Με τέχνη. Από το πνευμόνι. Μισοπνευμονάκι. Ρε το λιθρινάκι, θα ψαρέψουμε, παιδιά, ωραία. Τι είναι. Προσπαθώ να το ξεριζώσω τα ματσέλια του. Δεν έχεις καλώματα από εδώ. Δεν έχεις καλώματα, δεν ξέρω πού θα φέρνει αεροπορία τώρα. Καλά. Άμα είναι κανένα τέρας, θα σου πω να το φέρεις αεροπορία. Τέρας δεν είναι, βέβαια, για να το φέρεις αεροπορία, αλλά... Με τέχνη. Τι είναι αυτό, ρε. Λιθρινάρα, ρε. Τα πετσοκόβητα λιθρίνια, λέμε. Με τέχνη, λέμε. Σε βράχο είσαι. Ωραίο. Μονοδόλιο βράχο τώρα. Ναι, έχω βάλει και τα προηγούμενα μονοδόλια θα γίνει. Ναι. Τα γράμψε. Όχι, πάει, πάρ' το. Ωραίος. Δώσε το βάλεις. Με έρθει εδώ πέρα τώρα στα βράχια. Δεν έχουν όρεξη τα παιδιά να τραβήξουμε βίντεο. Τραβάνε τα ψαράκια βέβαια. Και δεν τα έχουμε τραβήξει. Είναι η αλήθεια. Αλλά κάτι θα κάνω. Κάτι θα σας δείξω, ρε παιδιά. Μια χαρά. Εσύ άραξες. Εκεί κάτσε. Άραξε. Για εδώ ένα καλάμι. Ναι, ωραίος. Καλώς. Κάτι ξέρω εγώ και παίρνω τον Γιώργο να βγάλουμε κάνα ψάρι, να ταΐσουμε κάνα παιδί. Καλό παλάκια. Άτε. Βιτρινάκια. Έχουν βγει 3-4, βαρέσανε καμπαναδάκια μικρά, τα ρίξαμε μέσα. Ένα το κρατήσαμε που ήταν λίγο μεγαλύτερο. Α, δούμε. Ωραία πάει, τρώνε. Θα είναι και λίγο πιο μεγάλα, θα ήταν ακόμα καλύτερα. Για πάμε. Δεν ξέρω.
Φαραώ. Ωραίο. Είπα. Καλό. Κουλιτά. Δεν ξέρω, θα μου πεις το κουνάγες, τι έκανες. Θα μου δηλαδή κουνάγα. Δεν ξέρω. Νάτος και ο Γιάννης. Τι έγινε κύριε Γιάννη. Κακαρελάκι. Τι πέρασε τίποτα. Δεν ψαρεύω ρε. Να τα, να τα, τα χαράκια. Να τα τα χαράκια. Με τέχνη. Έπιασα την κάμερα και έχω τραβήξει δύο ψάρια ήδη. Κοντά φαίνεται πιο μεγάλο. Λες, ο δεν ψαρεύω με κατηγορεί συνέχεια ότι δεν ψαρεύω. Ει ψαράκι, φάγε ψαράκι. Κάτι κολυμπάει εδώ, ρε. Γιώργο μαλάκωσε. Τίποτα δηλαδή. Δεν ξέρω, ήταν βαρύ, τώρα ήρθε ελαφρύ. Κακαρελός. Μάλλον. Κάτι φέρνεις πάντως. Καρβουνάκι. Είναι πάρα πολύ ωραίο χρωματάκι, αλλά το μικρό, ε. Είναι μικρό, βλέπω ότι έχει καταπιεί. Για να δω. Και μοσχούλα. Λοπούλα, τι είναι αυτό. Ε, χαγκρόπου, μην του σκίσεις. Και πώς θα το βγάλω ρε φίλε, για πες μου. Κούψε το βαρέμα ρε κύριε. Υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να ζήσει. Αν δεν ζήσει, τι να κάνω. Και τι καλό φέρνει ο γάκος. Και ωραίο πάρκο. Το είδα, ναι. Ο πάνα και τα κεφαλιά. Μην φαίνεται στον τελευταίρας, αλλά είναι καλύτερο από αυτά που βγάζω. Ας βγει πρώτα και βλέπουμε. Προσοχή εκεί. Κάτι κυρία. Οπα, πα, 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 πα. Πήγα να τη σηκώσω κιόλας. Μας ήθελε ρε φίλε. Πρόσεχε. Να δολώσω και ένα μαλακό. Το φαραώ το μαλακό του. Εντάξει. Μπορεί να μου πιο μεγάλες, δεν ξέρεις. Πάω στον άλλον. Όχι, καμία σχέση. Όπα! Όπα! Τι έγινε τώρα. Ένα μικρό διάλειμμα για να δούμε τι έχει βγάλει ο κύριος. Τι είχαμε. Λιθρινάκι. Να δούμε. Respect. Και συνεχίζουμε. Τι να κάνουμε τώρα. Θα το δώσω λίγο ρε. Θα το δώσω λίγο. Να το άλλο παράει ρε.
Το λέει ψαράκι από εδώ και παράει. Είσαι καλός. Άστα λίγο αυτό, ενώ γιατί το κουβάμε, γιατί ήταν... Επιτέλους ρε φίλε, σε μέρος σου. Θα βγάλουμε ψαράκια. Ποιο κλαμπ είναι αυτό να δώσω πληροφορία στα παιδιά? Δεν λέμε, δεν λέμε. Φιλάκι, ε. Γεια σε ρε κουμπάρε, με τα μέρη σου τα ωραία. Ωραίο τράβηγμα είχε. Ωραίο τράβηγμα, αλλά δεν είναι, δεν βλέπω να είναι... Ακόμα δεν μιλούν για τσιπούρα, εσύ το μιλούν για τσιπούρα. Το τράβηγμα ήταν ομαλό και πάνω, κρακ. Δεν ξέρω τι είναι, αλλά... Πήρε ωραίο τράβηγμα, ρε φίλε. Το σήκωσε ομαλά πάνω. Δεν έκανε καλό ψάρι. Αυτό έκανε αυτό το τράβηγμα. Εσύ το τράβηγμα, εγώ δεν το δω. Ωραίο τράβηγμα. Με καρολάκι. Εντάξει. Μια χαρά, πάμε. Τι έγινε? Κόψαν τα ψαράκια? Τώρα δεν πήρες τράβηγμα? Όχι. Τώρα έχεις 10 λεπτά. 10 λεπτά ρε φίλε, σε 10 λεπτά είχαμε πάρει 10 χτυπήματα. Τι μέρος είναι αυτό ρε φιλαράκι? Μουσικό. Είναι μουσικό μέρος. Μια πληροφορία τίποτα? Έχει θάλασσα, έχει βράχια. Ναι. Έχει... Και θα δώσω εγώ πληροφορία. Έχει σκύλο. Έχει σκύλο, ωραία. Έχει ψάρια. Έχουμε έρθει για απογευματινό. Φύγαμε από το Χαλάνδρι 5 η ώρα και 6 και μισή ψαρεύαμε. Και ήρθαμε να ψαρεύσουμε από τις 6 και μισή μέχρι τις 12. Αυτό δεν είπαμε? Καλά, αυτό είχαμε πει όταν ξεκίνησαμε. Τώρα, εφόσον πέσαμε σε ψαράκια, θα δούμε τι θα γίνει. Θα φύγουμε 10.30. Θα φύγουμε 10.30. Ωραία. Λοιπόν. Πω, ρε φίλε, κρυψίνους και εσύ, ρε φίλε. Τέλος πάντων. Αυτές είναι οι πληροφορίες. Κάνα ψάρι, βέβαια, μεγάλο δεν έχει βγει ακόμα, αλλά μην είμαστε αχάριστοι. Δεν έχουμε κάτσει καθόλου. Η ώρα, τι ώρα είναι, 9.30. Και δεν έχουμε κάτσει καθόλου. Για να δούμε. Όχι. Μα εσύ... Να τραβάς και εμένα. Α, τώρα η μπετονιά, ναι, έρχεται. Ω! Μουρμούρα. Μουρμούρα.
Τι, μουρμούρα με διπλή μπετονιά. Διπλομούρμουρο. Διπλομούρμουρο στο Φαραώ. Έχεις πιάσει και το Γιάννη. Δεν έχω κόψει τίποτα, αλλά... Α, έχει πιάσει εμένα. Περίμενε, περίμενε. Φίλε, άμα το καλάμι μου το έπιανα εγώ δεν θα τον έπιανα. Επειδή τον έπιασε εσύ. Χαράκι. Τράβα και το έχει γονατίσει και το έχει κάτσει κάτω και αυτό το βούτυξα το κάτω. Ναι, αφού είναι το τραβή το τα λέμε ρε. Δεν επανέρχεται. Κρίμα, δεν θα φύγουμε ακόμα. Ωραία, το Γιάννη, κρίμα. Πλάκωσε το κρύο. Και μαζί με το κρύο, τι άλλο πλάκωσε. Και η γκρίνια. Φύγουμε. Πόρε γκρίνια. Λοιπόν, αυτό που έγινε σήμερα είναι απίστευτο. Δηλαδή, να πέσουμε τώρα σε ένα πεντάωρο και τα ψέκα να τρώνε, φουλ. Άσχετα ήταν μικρά, εντάξει, δεν είχε μεγάλα ψέρια, αλλά να γίνεται αυτό το πράγμα, να μην κάτσουμε δηλαδή ένα τρίωρο σερί και μετά πάλι σερί και τα λοιπά, αυτό είχε συμβεί σπάνια. Έτσι τόσο πολύ. Λοιπόν, και δηλαδή είναι αδιανόητο να παρακαλάει εδώ πέρα άνθρωπος της παρέας να σταματήσουν να τρώνε τα ψάρια για να φύγουμε. Ρε. Δεν υπάρχει αυτό. Τα λέω καλά, κουμπάρε. Μου τάξεις να πάμε σπίτι μου. Τι? Δεν μου τάξεις να πάω κοιμηθώ σπίτι μου σήμερα. Ναι, θα κοιμηθεί σπίτι σου. Ναι. Εντάξει, τέλειο, δεν τρώνε τώρα. Κορτάσανε. Ναι. Αλλά μου εσύ δεν ψάρεψε, εμένα εγώ με το γύρω ψάρεψα. Ψάρεψες. Αν έκανε τρεις αλλαγές, είναι ζήτημα. Λοιπόν, για να δούμε εδώ πέρα τι κάναμε. Για να δούμε ρε Τζόνι. Ναι, εντάξει, δε φίλε. Εντάξει. Έχει και λιτρίνια, έχει ωραία. Και σαργούς έχει. Και τσιπούρα έχει. Και χαράκια έχει. Εντάξει. Δεν τα λες άσχημα. Για ένα πεντάωρο. Δηλαδή, και αυτά τα κάναμε τώρα δυο άτομα. Φαντάσου τα ψάρευες κι εσύ. Φαντάσου. Ε? Δεν θα χώραγαν στο ψυγείο, γι' αυτό δεν ψάρεψα. Πάμε να φύγουμε. Εύκολα. Άντε. Και όπως πάντα τα βίντεο να μην κλείνουν στην ώρα τους, όπως πρέπει. Πάντα όταν μαζεύουμε τα γαλάμια, θα πρέπει να έχει ψάρι. Μας το έχει κάνει αρκετές φορές. Αρκετές φορές. Αλλά για να δούμε όμως τι ψάρι βγήκε στο τελευταίο γαλάμι. Κοίτα εδώ. Τσιπούρι! Ξέρετε, θα σου πω όμως ποια είναι η πλάκα. Τι ωραία είναι ρε φίλε, πάλι 12 ώρα και η μεγάλη την προηγούμενη φορά 12 ώρα έχει βαρέσει. Θα κάτσουμε μια ώρα έτσι ακόμα. Ωμπα, ναι. Παιδιά, ακριβώς το ίδιο πράγμα ρε. Ακριβώς το ίδιο πράγμα. Τελευταίο καλά με την προηγούμενη φορά 1,5 κιλό τσιμπούρα. Όχι, αυτή δεν είναι. Καλά, αυτή πιο μικρή ρε φίλε, εντάξει θα σου πω. Αυτή η σκάρτο κιλό είναι. Ναι. Μπορείτε να έρθετε αύριο άμα θέλετε. Γιάννη τώρα φιλαράκι άλλη μια. Είναι ωραίο ψαράκι. Ωραίο ψαράκι, αυτό έτσι, έτσι για το κλείσιμο. Αυτό ήταν, παιδιά. Γεια σας.